Γεια σου ηχθή, καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus. Μην ξεχάσεις ψαράκι μου να πάρεις μέρος και στο μηνιαίο διαγωνισμό. Θα σου έχω αφήσει link στο κουτάκι πληροφοριών. Ας ξεκινήσουμε με το διάβασμα Σεπτεμβρίου. Αν και ας ξεκινήσουμε μάλλον καλύτερα από το να σου πω ότι είσαι το τυχερό ζώδιο αυτό το μήνα. Είσαι το ζώδιο που δεν έχω καταλάβει τι γίνεται εδώ πέρα. Οι ενέργειες είναι διάφορες, δημιουργούν έναν ωραίο αχταρμά. Δεν ξέρω με τι ασχολείσαι, δεν ξέρω τι κάνεις. Έχω μπερδευτεί. Μπορεί να ασχολείσαι και με όλα τα πράγματα ταυτόχρονα. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, εγώ θα αρχίσω να σου μιλάω εδώ πέρα για ενέργειες και το βλέπουμε στην πορεία. Πάμε να δούμε τέσσερις καρτούλες που σου έχω ρίξει για την παροντική σου ενέργεια και βλέπω πολύ μεγάλη αλλαγή στα συναισθηματικά σου θέματα. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία είτε πρόσφατα σε άδειασε, είτε σε αδειάζει πολύ καιρό, είτε πρόκειται πολύ σύντομα να σε αδειάσει. Βλέπω ότι έχεις καταλάβει ότι δεν μπορείς να συνεργαστείς αρμονικά ούτε με συναισθηματικό, ούτε με πρακτικό τελικά τρόπο με μία ιστορία στη ζωή σου. Μπορεί να είναι μια σχέση του τύπου μια σχέση ερωτική, μπορεί να είναι μια φιλία, μια αλληλεπίδραση, μια επαφή, μπορεί να είναι ακόμα και η ίδια σου η δουλειά στην οποία έχεις βαρεθεί, έχει επέλθει μια ρουτίνα, έχεις καταλάβει ότι έχει αρχίσει να σου κάνει όλη η ιστορία κακό στην ψυχή, είναι κάτι που θες να το αλλάξεις. Όπως και να έχει, εγώ σε βλέπω να κοιτάς μια κατάσταση με μισό μάτι, είτε υπάρχει ακόμα στη ζωή σου είτε δεν υπάρχει, την κοιτάς με μισό μάτι, απομακρύνεσαι πολύ συνειδητά συναισθηματικά από αυτή την κατάσταση ακριβώς γιατί βλέπεις ότι όσο πάει δίνει όλο και λιγότερα και είτε θρηνείς για το γεγονός ότι έχει ήδη τελειώσει αλλά το κάνεις συνειδητοποιημένα, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει νόημα ας πούμε, είτε θρηνείς εκ των προτέρων μέσα στην ίδια την επαφή, μέσα στην ίδια τη σχέση για το γεγονός ότι δεν μπορείς να κάνεις χωριό. Εντάξει, εδώ πέρα σίγουρα υπάρχει μια αλλαγή και μου τη δείχνει ότι είναι μια αλλαγή η οποία γίνεται κυρίως για συναισθηματικούς λόγους, ακόμα και αν δεν αφορά αποκλειστικά τα συναισθηματικά σου θέματα. Δηλαδή θα μπορούσες να είσαι εσύ που πολύ αποφασιστικά συνειδητοποιείς ή έχεις μόλις πρόσφατα συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορείς να μένεις πια με τον μπαμπά σου και τη μαμά σου. Ένα παράδειγμα σου λέω, ότι δεν γίνεται πια χωριό εκεί μέσα και συνειδητοποιημένα παίρνεις τα μπουγαλάκια σου και απομακρύνεσαι από αυτή τη συναισθηματική για εσένα κατάσταση. Σου δώσω ένα παράδειγμα, εντάξει. Σίγουρα όμως μας δείχνει απομάκρυνση, σίγουρα μας δείχνει την έννοια χιλόπιτα που είτε τρως, είτε ρίχνεις, είτε αλληγορικά μιλώντας, είτε πιο συγκεκριμένα, πιο ειδικά. Τίποτα, έχεις πάρει το ένα κάψου και φεύγεις, ξεκάθαρα, δηλαδή συνειδητοποιείς ότι δεν πρέπει να επενδύεις άλλο σε μία κατάσταση. Μπορεί να βλέπεις, μπορεί να είναι επαγγελματικό το θέμα και να βλέπεις ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ακούγεται η γνώμη σου, η άποψή σου, ότι σε έχουν υποτιμήσει, ότι μπορεί, ξέρω εγώ για παράδειγμα, να υπάρχουν άλλες κλίκες και σε να σε έχουν στην απέξω ή μπορεί αυτά τα άτομα να μην είναι άτομα τα οποία μπορείς να εκτιμήσεις σε καμία περίπτωση. Διάφορα πράγματα μου δείχνει εδώ για τον καθένα από εσάς, αλλά σίγουρα είναι μια κατάσταση εδώ πέρα που τη βλέπεις με μισό μάτι καθώς απομακρύνεσαι, δηλαδή κυριολεκτικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι μπορείς να περιμένεις να συμβεί για σένα μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη. Έχω χωρίσει, παιδιά, το Σεπτέμβρη σε 10 ημέρα και ήθελα αυτό το μήνα να σας εξηγήσω τι εννοώ, γιατί ορισμένοι δεν το έχετε καταλάβει. Δεν εννοώ ότι το έχω χωρίσει σε 10 ημέρα ανάλογα με το ζώδιο σου και το 10 ημέρο που γεννήθηκες. Είναι 10 ημέρα του ίδιου του μήνα. Δηλαδή, οι πρώτες κάρτες αναφέρονται για 1η έως 10 Σεπτεμβρίου, οι επόμενες για 11 έως 20 Σεπτεμβρίου και μετά 21 έως 30 Σεπτεμβρίου. Χοντρικά βέβαια, γιατί ο χρόνος σε σχέση με την ενέργεια είναι λίγο, ξέρεις, δεν κάνουν ακριβώς επαφή. Okay. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι ανεξάρτητα από το δεκαήμερο που έχετε γεννηθεί, εντελώς ανεξάρτητα, βλέπετε όλα τα δεκαήμερα του Σεπτεμβρίου, γιατί μάλλον θα τα ζήσετε κιόλας. Δηλαδή θα ζήσεις και από την 1η έως 10 και από την 11η έως την 20η και πάει λέγοντας. Εντάξει, οπότε το κοιτάς όλο ψαράκι μου. Πάμε να δούμε λοιπόν
τι θα συμβεί το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου, πάνω κάτω βασικά, ό,τι έχω καταλάβει και εγώ θα σου πω, για εσένα ψαράκι μου. Κοίτα να δεις τώρα, μου δείχνεις μια παράξενη κατάσταση. Μου δείχνεις ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες επιλογές που πρέπει να συμβούν για εσένα. Υπάρχουν ενδεχομένως και διάφορα ενδεχόμενα γύρω σου. Είτε έχουν να κάνουν με διάφορους ανθρώπους που θέλουν λίγο από το χρόνο σου, είτε με διάφορες δραστηριότητες, με διάφορες δουλειές. Έχεις πράγματα τα οποία πρέπει να μπουν στη θέση τους, πρέπει να αρχιοθετηθούν, πρέπει να κανονιστούν, θα σου το πω απλά. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε, βλέπω εγώ εδώ, και να βάλουμε στη θέση τους. Όμως, έχω την αίσθηση ότι ίσως για το πρώτο δεκαήμεράκι να μου το αφορτώσεις λίγο στον κόκορα. Δεν αποκλείεται μέσα στο πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο να μου δείχνει ότι κάποιοι από εσάς ίσως να κάνετε το ταξιδάκι σας, το διημεράκι σας, το τριημεράκι σας. Βλέπω δηλαδή αρκετά ταξιδιάρικη ενέργεια μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε σίγουρα κάποιοι θα κάνετε ψιλοκαθυστερημένες διακοπές. Αλλά γενικότερα μου δείχνει ότι τα έχεις φορτώσει στον κόκορα. Νιώθω ότι το πρώτο δεκαήμερο θα υπάρχει μια ευχαρίστηση μέσα σου. Δεν θεωρώ ότι θα είσαι άσχημα ψυχολογικά και συναισθηματικά. Βλέπω ότι θα έχεις το χρόνο σου για να ηρεμήσεις και για τον εαυτό σου και για να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν. Βλέπω ότι παράλληλα θα έχεις το χρόνο σου με τους φίλους σου ή θα κανονίζεις πράγματα με τους φίλους σου το πρώτο δεκαήμερο. Υπάρχει ένα ζεν στην ατμόσφαιρα, όπως σου είπα και πριν. Αλλά το ζεν αυτό υπάρχει επειδή έχεις πάρει όλες τις δουλειές και τις έχεις αφήσει λίγο στην άκρη. Έχεις αφήσει όλες τις επιλογές και πάει λέγοντας. Κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε αρκετό κόσμο γύρω σας με τον οποίο μιλάτε όμορφα, έχετε μια ωραία επικοινωνία, σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. Βλέπω ότι κάποιοι είστε ακόμα στην παραλία ξεκάθαρα και στη φύση, στο πρώτο δεκαήμερο. Εντάξει. Ναι. Εδώ πέρα έχει μια γάτα που τσακώνεται με ένα καβούρι. Δεν ξέρω αν κάποιοι, μόνο εκεί μου το δείχνει, αλλά εγώ σπάνια μιλάω για ζώδια, οπότε δεν ξέρω γιατί μου τράβηξε την προσοχή το καβούρι εκεί. Ίσως κάποιοι να έχετε στη ζωή σας ή στον χάρτη σας αρκετό καρκίνο, το ζώδιο, τυπάω και ξύλο για τους προληπτικούς. Ή αλλιώς μπορεί να μας δείχνει αυτό το πράγμα, ότι τα συναισθήματά σου κάπως, ακριβώς επειδή είναι και η γάτα εκεί πέρα και τα έχει βάλει με το καβουράκι, ίσως κάπως να έχεις καταφέρει να τα ισορροπήσεις, να τα ικανοποιήσεις. Νιώθεις ότι έχεις κάνει κάποιες ικανοποιητικές κινήσεις και ότι υπάρχουν πράγματα που σε ικανοποιούν καθημερινά. Στο πρώτο δεκαήμερο υπάρχει μια ωραία αισιοδοξία, η οποία όμως υπάρχει γιατί βλέπω ότι κοιτάς μόνο όμως τα καλά. Δηλαδή δεν σε βλέπω καθόλου να κοιτάς τις επιλογές, τις ευθύνες, το τι θα συμβεί παρακάτω, το πώς θα μπουν ορισμένα πράγματα σε μια σειρά, όπως σου είπα πριν. Έχετε μια συγκεκριμένη απόφαση, μια συγκεκριμένη επιλογή η οποία υπάρχει στο μυαλό σας το πρώτο δεκαήμεράκι. Ξέρετε ότι πρέπει μια κατάσταση να διευθετηθεί, αλλά ίσως μάλλον σας παίρνει και ο χρόνος. Οπότε μου τα αφήνετε λίγο στην ακρούλα, ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάποια χαρτιά που πρέπει να φτιάξει το τάδε πράγμα. Μπορεί να είναι η συζήτηση που πρέπει να κάνεις με τους φίλους για να ξεκαθαρίσεις 5 πράγματα. Μπορεί να είναι η επιλογή του αν θα είσαι με τον Α ή άμα θα είσαι με τον Β. Μπορεί να είναι και να απολαμβάνεις τη συντροφιά όλων, κατάλαβες. Μπορεί να είναι το να μείνω μόνη μου ή να είμαι σε αυτή τη σχέση που εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να είναι θα πετύχω αυτά που θέλω με τα βήματα που κάνω. Είναι διάφορα πράγματα. Βλέπω ότι έχεις στόχους. Βλέπω ότι έχεις έναν τουλάχιστον στόχο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, αλλά βλέπω παράλληλα ότι τον αφήνεις λίγο στην ακρούλα. Μπορεί επειδή θέλεις να εξετάσεις λίγο πιο ενδελεχώς τις επιλογές σου, μπορεί γι' αυτό. Μπορεί όπως σου είπα πριν γιατί έχεις πάρει διακοπές, μπορεί να σε παίρνει και ο χρόνος, δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω ιδέα. Φεύγω από εκεί. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο που τα πράγματα είναι λίγο πιο βατά για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή καταλαβαίνω και εγώ πάνω κάτω τουλάχιστον τι μπορώ να σου πω. Okay. Λοιπόν, το δεύτερο δεκαήμερο βλέπω πολλές επικοινωνίες. Βλέπω μηνύματα να πηγαίνω φέρνω, να πηγαίνω έρχονται, βλέπω τηλέφωνα, βλέπω να σε παίρνουν τηλέφωνο οι φίλοι σου, οι φίλες σου, βλέπω συναντήσεις,
βλέπω reunions, μαζόξεις, βλέπω επίσης και νέες γνωριμίες για κάποιους από εσάς, βλέπω και επανεμφανίσεις για κάποιους άλλους από εσάς, βλέπω και ταξιδάκια όπως σου είπα πριν και προσκλήσεις για έξοδο από εδώ και από εκεί, πάρα πολύ έννοια της επικοινωνίας, πολύ επίσης η έννοια του περνάω καλά, εξερευνώ, κάνω νέες συζητήσεις, ξεκινάω νέα βήματα, ξεκινάω νέα χόμπι. Δεν μου βγάζει εδώ πέρα ότι υπάρχει τόσο η έννοια του συναισθηματικού φλερτ για όσους ψάχνετε για γκομενάκι. Πιο πολύ μου βγάζει ερωτική ενέργεια, αν θέλεις να το πλησιάσουμε τέλος πάντων στα πιο προσωπικά σου θέματα. Άρα λοιπόν μπορεί να υπάρξει κάποιος που σε προσεγγίζει, αλλά θα υπάρξει πιο πολύ με ερωτική, εξερευνητική ενέργεια. Μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Τι άλλο ήθελα να πω, ήθελα να πω και κάτι άλλο και το ξέχασα. Πολλά ήθελα να πω βασικά. Α ναι, θέλω να πω και κάτι άλλο. Όπως είπα και πριν, για κάποιους από εσάς μπορεί να μας δείχνει ότι εντάξει, αφού περνάς καλά ρε παιδί μου και με τον Μπάμπι και με τον Τάκι, ίσως μια να βγαίνεις με τον Μπάμπι, μετά να βγαίνεις λίγο με τον Τάκι. Δεν σε βλέπω ακόμα να έχεις ολοκληρώσει αυτή την επιλογή και πιο πολύ σε βλέπω βασικά, ναι μεν, να έχεις αρχίσει να πιάνεις στα χέρια σου τις επιλογές και να τις κοιτάς λίγο καλύτερα, κατάλαβες θέλω να πω αλληγορικά δες το, σαν να παρατηρείς ακόμα περισσότερο στα χέρια σου πλέον, ακουμπώντας τα ενδεχόμενα, αλλά τα κρατάς και τα δύο. Εντάξει. Αυτό ισχύει για όλους και για τη ζωή σας γενικότερα. Μπορεί να ισχύει για τις φίλες σας, ότι κάνεις παρέα και με την Α φίλη, κάνεις παρέα και με τη Β φίλη. Μπορεί να ισχύει για δύο δουλειές, μπορεί να ισχύει για δύο μέρη που θα πας. Okay, βλέπω ότι έχεις δύο πράγματα με τα οποία ασχολείσαι ή μπορεί να είσαι εσύ ένα από τα δύο πράγματα που ασχολούνται άλλοι άνθρωποι. Πάντως, η ενέργεια στο δεύτερο δεκαήμερο είναι θετική. Με την έννοια ότι υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση, υπάρχει κίνηση, υπάρχει πτυχία, υπάρχει χαρά, υπάρχουν συζητήσεις, χτυπάνε τηλέφωνα, γίνονται σχέδια επίσης για πολλούς από εσάς. Okay. Απλά κάπως θεωρώ ότι δεν έχει ακόμα μπει μια τελεία, θα το πω εγώ, στο θέμα που πραγματικά σε απασχολεί. Δεν έχει μπει μια τελεία. Και παίζει μεγάλο ρόλο και το πώς το... Πώς το εσύ το διαχειρίζεσαι όλο αυτό. Λοιπόν, στο τρίτο δεκαήμερο ψαράκι βλέπω ότι σηκώνεις το ανάστημά σου, δόξα το σύμπαν. Βλέπω ότι είσαι έτοιμη και έτοιμος να πάρεις ίσως κάποιες αποφάσεις ή τέλος πάντων να αμυνθείς ενάντια στις προκλήσεις ή στα εμπόδια. Βλέπω ότι υπάρχει μέσα σου μια φοβερή δυναμικότητα, μια μαχητικότητα, μια ενδιαφέρουσα ανταγωνιστικότητα, καταλαβαίνω ότι βγάζεις νύχια. Και δεν σου λέω απαραίτητα ότι βγάζεις νύχια με την έννοια ότι απαραίτητα βγάζεις νεύρα και απαραίτητα τσακώνεσαι, αν και υπάρχουν αυτά για κάποιους από εσάς και από ό,τι μου δείχνει εδώ πέρα τσακώνεστε μόνο για να υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας, τις επιθυμίες σας, τις απόψεις σας, δεν ξέρω και εγώ τι, τη θέση σας, την ηρεμία σας, δεν ξέρω τι πάτε να υπερασπιστεί, τον εαυτό σας γενικότερα. Εντάξει. Για κάποιους λοιπόν μας δείχνει αυτή την πιο νευρική συμπεριφορά. Για κάποιους όμως μας δείχνει μια πιο αποφασιστική, δραστική συμπεριφορά, την οποία φαίνεται να υιοθετεί στο τρίτο δεκαήμεράκι. Βλέπω ότι περνάς ντουγρού μέσα από κάποια πράγματα που σε τρομάζουν. Γιατί το τρίτο δεκαήμερο νιώθεις αυτόφωτη και αυτόφωτος. Έχεις μια σιγουριά. Έχεις μια σιγουριά ότι μπορείς. Που δεν ισχύει πάντα, παιδιά. Δεν νιώθουμε το ίδιο δυνατή κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ λογικό. Και από ό,τι φαίνεται, το τρίτο δεκαήμεράκι νιώθεις ότι πλέον μπορείς να σταθείς στο ύψος σου, να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Έχεις τα μέσα, έχεις ενδεχομένως για κάποιους από εσάς και τους συμμάχους. Έτσι. Και οι σύμμαχοι δεν είναι απαραίτητα άνθρωποι. Οι σύμμαχοι μπορεί να είναι εδώ πέρα το νέο χόμπι που ξεκίνησες. Ο νέος τρόπος που σκέφτηκες. Η νέα ιδέα. Πάντως, κοίτα να δεις. Αυτός ο δράκος είναι πλέον δίπλα σου. Εσύ τον έχεις, δουλεύει για σένα αυτός ο δράκος. Και πλέον αυτή η δύναμη που κατέχει αυτός ο δράκος, αλλά παράλληλα και η εξυπνάδα, γιατί οι δράκοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι, παιδιά. Έχουν intelligence 20, αν δεν κάνω λάθος. Μη σου πω και παραπάνω. Τι σου λέω και σένα τώρα, τέλος πάντων.
Λοιπόν, είναι πιο πολύ ίσως. Η Drake είναι πάρα πολύ έξυπνα όντα. Είναι πιο έξυπνα από τον άνθρωπο θεωρητικά. Με νιώθεις τι σου λέω. Οπότε εσύ φαίνεται να έχεις υιοθετήσει μια τέτοιου είδους ενέργεια ή να την έχεις κοντά σου να σου δίνει από αυτή την ενέργεια. Περνάς ντουγρού μέσα από τους φόβους σου. Δεν είσαι το ψαράκι που νομίζαμε εμείς. Είσαι καρχαρίας πλέον, δηλαδή στο τρίτο δεκαήμερο. Εντάξει, έχεις βγάλει νύχια και δόντια. Οι άλλοι σε βλέπουν σαν γατάκια, αλλά εσύ ξέρεις πλέον ποιος πια είσαι και σε βλέπεις πια έτσι. Είναι από τις λίγες φορές που το Moon, είναι πολύ ωραία κάρτα, αλλά είναι από τις λίγες φορές που μου βγάζει πιο πολύ την έννοια της αυτογνωσίας αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω γιατί. Αν και λογικά, άμα ψάξω, μπορεί να υπάρχει κάπου αυτή η έννοια. Του διεισδύω μέσα στον εαυτό μου, του καθρεφτίζομαι, του καταλαβαίνω εγώ ποιος και ποια είμαι. Αυτή η γάτα είναι δίπλα σου. Είσαι εσύ, είναι η ψυχή σου, έχεις βγάλει νύχια και δόντια. Αυτή εδώ η μάγισσα, είσαι εσύ. Δεν φοβάσαι τη νύχτα, αυτό θέλω να σου πω. Και δεν φοβάσαι και κανέναν από ό,τι φαίνεται το τρίτο δεκαήμερο. Ελπίζω λοιπόν αυτά που πας να διεκδικήσεις να είναι όμορφα πράγματα, ηθικά, αξιότιμα, σωστά για εσένα. Εμένα εδώ πέρα μου τα δείχνει υψηλή συχνότητα πράγματα. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι για τους περισσότερους από εσάς. Θέλω να πιστεύω αυτό που βλέπω, ότι είσαι ένα αυτόφωτο πλέον πλάσμα, το τρίτο δεκαήμερο, έναν εξάρτητο πλάσμα και μπορείς να μαχηθείς ενάντια σε θεούς και δαίμονες, ενάντια στην ίδια σου τη σκοτεινιά, στις ίδιες τους ανασφάλειες, στις ίδιες τους φοβίες. Εγώ αυτό βλέπω. Και γιατί, για να πετύχεις τελικά το Ten of Cups και το Lovers. Τι ζητάς, καημένο μου, ψαράκι, και εσύ. Τι ζητάς, μια ευτυχία, ένα δίκτυο, ένα πλέγμα σταθερό, με αγάπη, με μια ικανοποίηση για σένα, να ρέουν τα πράγματα όμορφα, να ρέουν τα πράγματα γαλήνια, να βρεις τα άτομα που ανήκουν στο soul group σου, να βρεις το άτομο που θα μπορέσεις να κάνεις μια όμορφη οικογένεια, γιατί για κάποιους ίσως αυτό να είναι που ζητάτε, έτσι, για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Να μπορέσει να ξαναενωθεί η οικογένεια, δεν ξέρω εγώ τι φάση. Βλέπω λοιπόν ότι ο σκοπός σου είναι να δημιουργήσεις θετικά πράγματα για εσένα. Ελπίζω και η προθέση σου να είναι θετικές και να, γιατί καμιά φορά δεν μου δείχνει εδώ πέρα κάτι τέτοιο, αλλά δεν αποκλείεται για κάποιους από εσάς να είναι εγωιστικά όλα αυτά που συμβαίνουν. Και έχεις τη μάγισσα εδώ, έχεις την Queen of Wands. Δεν αποκλείεται κάποιοι να χρησιμοποιείτε και πιο παράξενες μεθόδους για κάποια πράγματα, αλλά θεωρώ ότι οι περισσότεροι δεν είστε σε αυτή τη συχνότητα, γιατί πουθενά μέσα στο διάβασμά σου δεν μου έχει δείξει άλλου τύπου τέτοια αρνητική ενέργεια. Εντάξει. Λοιπόν, άρα το τρίτο δεκαήμερο θα μαχηθούμε λίγο, αλλά το έχουμε ανετάκι. Το έχουμε πέρα από ανετάκι. Υπάρχει πάρα πολύ δημιουργική ενέργεια μέσα σου. Ενέργεια την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις ακριβώς για να δημιουργήσεις όλα αυτά που θες. Ίσως για κάποιους από εσάς να αποκαλυφθούν κάποια πράγματα που αφορούν τον πολύ στενό σας κύκλο ή την οικογένειά σας το τρίτο δεκαήμερο, και ίσως σε σχέση με αυτά τα πράγματα να πρέπει να σηκώσετε το ανάστημά σας, να τα διαχειριστείτε, να τα βάλετε κάτω, να, ίσως να είναι και ψέματα που αφορούν εσάς, παιδιά. Μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που μπορεί να πει κάτι για σας που δεν ισχύει, εντάξει, γιατί το Moon εδώ πέρα, ναι εμένα μου φαίνεται σε κάτι θετικό, αλλά και πάλι φαίνεται ότι υπάρχουν πράγματα κρυμμένα, ότι υπάρχει μια αμβλέα, οπότε δεν αποκλείεται να αποκαλυφθούν ορισμένες καταστάσεις ή να αποκαλύψεις και εσύ τις πραγματικές σου σκέψεις, τα πραγματικά σου συναισθήματα ως προς μια κατάσταση, ακριβώς επειδή θέλεις να αποκαταστήσεις τη γαλήνη. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, για κάποια ψαράκια εδώ πέρα μπορεί να υπάρχουν, όπως είπαμε, δύο άτομα. Και δυστυχώς αυτά τα ψαράκια δεν είναι απαραίτητο ότι θα μου πάρουν μια... θα κάνουν κάποια επιλογή στο τέλος. Δηλαδή δεν μου δείχνει ξεκάθαρα ότι κάνω μια επιλογή. Μου δείχνει πιο πολύ ότι μπορεί να λειτουργώ μες στη νύχτα. Ναι, να είμαι ατρόμητη, ναι, να υποστηρίζω τον εαυτό μου και ατρόμητος. Αλλά... για κάποιους ίσως να μου δείχνει ότι συνεχίζουν αυτό το πραγματάκι. Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε, παιδιά, πάνω από όλους τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Εντάξει, δεν θα σας κρίνω εγώ.
Αλλά εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση το moon και το ότι βγάζω νύχια δεν σημαίνει ότι βγάζω νύχια και υπερασπίζομαι θετικά τον εαυτό μου. Μπορεί να σημαίνει ότι βγάζω νύχια, ότι βγάζω και μια ελιά στη μύτη και ότι ασχημένω και την ψυχή μου και την ύπαρξή μου και τον κόσμο όλο, γιατί έχω βγάλει νύχια και δόντια επικίνδυνα. Διαφορετικά. Και αυτή η τύπησα κάποιες φορές είναι και εκδικητικούλα και άμα την πιάσει και το Seven of Wands, άμα τα δω όλα αυτά με την κακή τους μορφή, αυτό είναι πολύ κακή μορφή, δεν είναι απλά κακή μορφή να ξέρεις. Όχι ότι κάτι εσύ θα πάθεις, αυτό είναι καθαρά επιλογή. Σου λέω, είτε είσαι ο άνθρωπος Α που και ξανά προς τη δόξα τραβάμε, ή μπορεί να είσαι ο άνθρωπος Β που ελπίζω να μην είσαι και είναι ο άνθρωπος που είναι ικανός να πατήσει επιπτωμάτων, κανονικότατα. Και να χρησιμοποιήσει τα δόντια για να δαγκώσει και όχι για να αμυνθεί, ούτε για να υπερασπιστεί, ούτε για να κρατήσει τέλος πάντων τα εδάφη του, αλλά για να κάνει κακό. Και να υπάρξει και να είναι, ας πούμε, για παράδειγμα το τρίτο άτομο. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, τι να σου λέω τώρα. Και να παραμυθιάζεσαι του τύπου ότι δεν φταίσαι εσύ. Λοιπόν, κάτι τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι πολλές απόψεις φέρεται να ακούγονται το τρίτο δεκαήμερο που έχουν να κάνουν και με τα συναισθηματικά σου και με τα οικογενειακά σου ενδεχομένως, αλλά και πάλι φαίνεται να μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, όπως είπαμε πριν, για κάποιους με έναν ωραίο, αξιοπρεπή και σωστό τρόπο και για κάποιους άλλους με έναν τρόπο του τύπου εγώ θα κάνω ό,τι θέλω και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά είχα να αποδεχτεί, δεν ξέρω αν το καταλάβατε στο τέλος η μισή φάγατε κράξιμο. Και ελπίζω βασικά να μην είστε ούτε μισή, ελπίζω να είστε 5 και όχι παραπάνω. Κατάλαβες. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το διάβασμα ψαράκια μου και πάνω απ' όλα ελπίζω να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Αν ναι, κάντε μου like, subscribe, comment, share, μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος και στο μηνιαίο διαγωνισμό. Όπως σας είπα θα έχω αφήσει link στο κουτάκι πληροφοριό και εννοείται θα είμαστε εδώ με πολλά βιντεάκια. Καλό Σεπτέμβρη, φιλιά, bye!